Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής είναι «Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας σήμερα». Τι θα πει Άγιος άνθρωπος, ποιοι είναι οι Άγιοι άνθρωποι της Εκκλησίας και γιατί η Εκκλησία μας επίσημα αναγνωρίζει κάποια πρόσωπα ως Αγίους, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικού συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Κωνσταντίνο. Ο πατέρας Κωνσταντίνος είναι εφημέριος στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Βουτών Ηρακλείου. Την ευχή σας, πατέρα Κωνσταντίνο, είναι μεγάλη μας χαρά. Ευχές Παναγίας και για μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μαζί μας σήμερα είναι και ο κύριος Γεώργιος Φουκαδάκης, είναι θεολόγος, συγγραφέας. Καλησπέρα, κύριε Φουκαδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πατέρα Κωνσταντίνε, συζητούμε για τους Αγίους της Εκκλησίας σήμερα. Να δούμε λίγο εισαγωγικά. Mm-hmm. Ποιος άνθρωπος χαρακτηρίζεται ως Άγιος? Ποια χαρακτηριστικά έχει και τον λέμε ότι είναι Άγιος άνθρωπος? Ναι. Να πούμε καταρχήν ότι Άγιος είναι μόνο ο Θεός. Μόνο ο Θεός, ναι. Μάλιστα. Και κατ' επέκταση οι χριστιανοί οι οποίοι συμμετέχουν στην Θεία Ζωή και γίνονται κατά χάρη δηλαδή θεοί, έχουν αυτή τη δυνατότητα της συμμετοχής της αγιότητας. Μάλιστα. Και εκείνοι λοιπόν οι άνθρωποι που ήταν σαν και εμάς, απλοί άνθρωποι, κατάφεραν να νικήσουν τα πάθη τους, αγωνίστηκαν και με τη χάρη του Θεού έφτασαν στη θέωση, που αυτός είναι και ο προορισμός του κάθε ανθρώπου, η ένωσή μας με τον Θεό. Ναι, είπατε τα πάθη, νίκησαν τα πάθη, mm-hmm. η θέωση και Άγιος είναι μόνο ο Θεός. Μόνο ο Θεός, ναι. Αυτό γιατί το είπατε, όταν λέτε είναι μόνο ο Θεός. Οι άνθρωποι mm-hmm. που χαρακτηρίζονται ως Άγιοι, mm-hmm. Τι εξάρτηση έχουν από το Θεό? Ναι, έχουν γίνει ένα με το Θεό, γιατί μέσα τους κατοικεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Και κατάφεραν αυτό μέσα από αγώνα και κόπο, θυσίες, όπως λένε και για να λάβει κανείς πνεύμα, έδωσαν το αίμα τους οι πατέρες, οι Άγιοι. Με αγώνα, με αγώνα λοιπόν, ναι, και ναι. αυτοθυσία κατάφεραν λοιπόν να φτάσουν στην αγιότητα, να κατοικεί μέσα τους η χάρη του Θεού. Λέμε ακούμε την έκφραση «οι Άγιοι πάντες». Ναι. Αυτοί ποιοι είναι? Όλοι οι Άγιοι? Είναι, γιατί το έχουμε? Ναι, ναι, έχει καθιερώσει η Εκκλησία μας μετά την εορτή της Πεντηκοστής να εορτάζονται οι Άγιοι πάντες. Μάλιστα. Και για τον λόγο το ότι έχουμε πολλούς Αγίους οι οποίοι είναι ανώνυμοι και άγνωστοι σε εμάς. Μάλιστα, είναι άγνωστοι, αλλά είναι ναι. Άγιοι και με αυτόν τον για τον τρόπο... λόγο λοιπόν αυτό, επειδή δεν γνωρίζουμε ούτε τα ονόματά τους, ούτε πότε μαρτύρησαν ή πότε αγίασαν κτλ. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία μας καθιέρωσε αυτή την εορτή μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής να εορτάζονται όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Ναι. Και έτσι λοιπόν έχουμε αυτή την εορτή που γιορτάζουν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Α, μάλιστα, αυτό είναι η εορτή των Αγίων Πάντων, όλοι οι Άγιοι, ναι. που πολλοί δεν είναι γνωστοί, ναι, ναι. αλλά είναι Άγιοι. Και... κατά τη γνώμη σας, Άγιοι υπάρχουν σε κάθε εποχή. Τους ναι, έχουμε ναι. χαρακτηρίσει με τη Ρωμαϊκή, τα πρώτα ναι. χρόνια του χριστιανισμού. Ναι, το σωστά, ναι. Πολλοί έχουν αυτή την εντύπωση ότι Αγίους δεν έχουμε στην εποχή μας, ότι ήταν μόνο τον παλαιότερα, ναι. τέλος πάντων. Ναι, ναι. Αλλά είναι γεγονός ότι Αγίους έχουμε ακόμα και στην εποχή μας και είναι πολύ συγκινητικό το ότι πολλοί Άγιοι πέρασαν, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν πολλούς γνωστούς Αγίους και αυτό μας δίνει την δυνατότητα ότι η αγιότητα είναι ακόμα και σήμερα και θα υπάρχει στους αιώνας όσο υπάρχει η Εκκλησία μας. Όσο υπάρχει η Εκκλησία θα υπάρχουν βεβαίως, Άγιοι. Θα υπάρχει η αγιότητα. Ναι. Και αυτό είναι πολύ παρήγορο, διότι είδαμε και τα τελευταία, τελευταία χρόνια πολλούς τους Αγίους, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και όχι μόνο πανελλήνια, αλλά και παγκόσμια θα λέγαμε, όπως ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Ιάκωβος και πολλοί Άγιοι δηλαδή της Εκκλησίας μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη εισαγωγική τοποθέτηση. Κύριε Φουκαδάκη, να έρθω σε εσάς έναν άνθρωπο αγιασμένο. Πώς τον ξεχωρίζουμε, τον καταλαβαίνουμε όταν τον συναντούμε? Τι είναι αυτό που τον διακρίνει? Νομίζω ότι αισθάνεσαι μια ομορφιά δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, μια ηρεμία, ειρήνη. Έχει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τη χαρά. Κοντά σε αυτούς τους Αγίους ανθρώπους, βλέπεις ότι και εσύ αισθάνεσαι όμορφα και φεύγεις με ένα άλλο αέρα. Ναι. Μπορώ να πω ένα παράδειγμα. Ναι, βέβαια. Όταν είχα γνωρίσει τον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη, τον είχα γνωρίσει τον Ευαγγελισμό. Και ήμουνα σε μια έτσι πολύ δύσκολη φάση με ένα σχολείο που ήμουν στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Ήταν άρρωστος, λιγότερο από ένα μήνα αργότερα κοιμήθηκε. Πήγα, καθίσαμε δίπλα σαν να μην είχε τίποτα.
Συζητήσαμε, με ενθάρρυνε για το σχολείο, για το θέμα της οικογένειας. Ναι. Μετά, αφού τα έδωσε όλα, μετά κάθισε σε μια γωνίτσα στο κρεβατάκι που ήταν ξαπλωμένος, έχοντας δώσει σε μένα μεγάλη δύναμη, χαρά. Και έτσι έφυγα από εκεί, πραγματικά πέταγα. Και το αισθανόμουν αυτό. Σας είπε, είπε λίγα λόγια, σας είπε κάτι. Μιλήσαμε πάρα πολύ ώρα. Α, μιλήσαμε. Παρά το ότι ήταν άρρωστος. Ναι, ναι. Και μόνο η θέα αυτών των Αγίων, όπως συνέβη βλέποντας κάποτε τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Στο κελάκι του, τον είδα μόνο να κατεβαίνει στο βάθος από ένα σκαλί, γιατί ήταν και εκείνος έτσι προς το τέλος της ζωής του. Αισθάνθηκα έτσι μια ευλογία να παίρνω από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είχαν έντονη τη χάρη του Θεού αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα, αυτά τα πρόσωπα που αναφέρατε, είναι θα λέγαμε πρόσφατα κοιμήθηκαν, ναι, τους είδατε και από κοντά τους, έχετε... και είναι επίσημα Άγιοι όπως οι παλιοί Άγιοι της. Η Εκκλησία, αυτό γιατί κάποια πρόσωπα τα ξεχωρίζει και λέει ότι επίσημα είναι Άγιοι? Έχει διάφορα κριτήρια η Εκκλησία. Μπορεί να είναι η θαυματουργία. Μπορεί να είναι η αυθαρσία των Αγίων Λειψάνων τους. Τα χαρίσματά τους. Όπως είχε παράδειγμα ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, που είχαν τα χαρίσματα προορατικό, να βλέπουν πράγματα για το μέλλον. Να μας έχουν προετοιμάσει δεκαετίες πριν για αυτά που ακολούθησαν. Ή το διορατικό χάρισμα. Πήγαιναν άνθρωποι και τους έλεγαν πράγματα για τη ζωή τους. Οπότε λοιπόν ο κάθε Άγιος έχει το δικό του χαρακτηριστικό. Όλοι είναι μέσα στην Εκκλησία και έχουν τη χάρη του Θεού. Άλλος έχει το μαρτύριο. Όπως είχαμε τους πρώτους μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Μάλιστα. Και γι' αυτό στην γιορτή των Αγίων Πάντων, παλιότερα είχαμε τη γιορτή μόνο των Αγίων Μαρτύρων. Ναι. Από το 10ο αιώνα, επί Λέοντος του 6ου του Σοφού, άρχισε να εορτάζεται η γιορτή των Αγίων Πάντων. Ωστότε ήταν η γιορτή των Αγίων Μαρτύρων. Α, έτσι, και μπήκε. Οπότε λοιπόν ο κάθε Άγιος έχει τη δική του χάρη και γι' αυτό και οι πιστοί, άλλοι αναπαύονται στον Άγιο, άλλος αναπαύεται στον Άγιο Νεκτάριο που έχει έντονα το. Και ο Άγιος Νεκτάριος, θα λέγαμε, είναι σύγχρονος Άγιος ουσιαστικά, του αιώνα μας, βέβαια. Άλλος όπως τα πρόσωπα που γνωρίζετε. Άλλος το χάρισμα, άλλος το χάρισμα κατά των δαιμόνων. Ναι. Και έτσι λοιπόν είμαστε. Αυτό που μου έλεγε ο Όσιος Θεόκλητος Διονυσιάτης, που λέει: είμαστε σκανδαλωδώς ευνοημένοι εμείς οι Έλληνες και οι Χριστιανοί. Επειδή να έχουμε το νέφος αυτό των Αγίων, τόσους Αγίους. Ναι. Και δεν δικαιολογούμαστε δηλαδή να μην έχουμε στην καθημερινότητά μας τη χαρά, την ειρήνη, να επηρεαζόμαστε τόσο εύκολα από καταστάσεις άλλες. Εμείς ταυτίζουμε συνήθως τον Άγιο με την απλότητα ή την αφάνεια ή την απλή ζωή. Πρόσωπα που έχουν ένα πολύ υψηλό αξίωμα ή μεγάλη επιφάνεια στη ζωή, στην κοσμική ζωή, αυτά μπορούν να γίνουν Άγιοι? Ναι, έχουμε τέτοια παραδείγματα? Έχουμε πολλά παραδείγματα. Μπορούμε να μιλήσουμε για το Μέγα Κωνσταντίνο. Μάλιστα, να μιλήσουμε για αυτοκράτορες, δηλαδή, όπως ο Άγιος Νικηφόρος Φωκάς. Ναι, ναι, ο οποίος ήταν αυτοκράτορας στο Βυζάντιο και όμως κοιμόταν κάτω. Ήταν, στο πάτωμα κοιμόταν, μάλιστα. Ενώ ήταν, ζούσε μια ταπεινή και ήσυχη ζωή, απλή ζωή. Ναι. Συνέβαλε στο να γίνει το Άγιο Όρος εδώ στην Κρήτη με τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε λοιπόν βασιλείς, έχουμε από όλα τα μέρη του κόσμου. Από όλες τις κοινωνικές τάξεις, πλούσιοι, φτωχοί, γυναίκες, άντρες, παιδιά. Μάλιστα. Οπότε, όλοι χωράνε. Αυτό είναι μια αλήθεια του εορτολόγιο. Βλέπουμε και παιδιά και γυναίκες και στρατηγούς, πατριάρχες, τα πάντα. Απλοί άνθρωποι. Και πολύ σημαντικό ότι δεν έχει κλείσει ο κύκλος των Αγίων. Δηλαδή, αφού είπε και ο πατέρας Κωνσταντίνος, έως στην τέλεια των αιώνων θα υπάρχουν Άγιοι της Εκκλησίας, ναι, και θα εμπλουτίζουν. Ναι. Αυτό το δέντρο της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτή την πρώτη τοποθέτηση. Πατέρα Κωνσταντίνε, οι Άγιοι στο Βυζάντιο ή πολύ κοντά στην εποχή του Χριστού, με τους Αγίους σήμερα, που είναι 20 αιώνες και μετά, έχουν διαφορά και ποια, ή είναι το ίδιο? Νομίζω ότι διαφορά δεν υπάρχει, γιατί στην ουσία όλοι είναι μέτοχοι της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό που χαρακτηρίζει όλους τους Αγίους, θεωρώ, είναι η αγάπη τους προς το Θεό και προς τους ανθρώπους και τη χτίση γενικότερα, αλλά και η τελεία ταπείνωση που είχαν. Αυτά είναι κύρια χαρακτηριστικά. Άρα αυτά είναι κάθε εποχή, ναι, η ταπείνωση. Ναι, είναι κύρια χαρακτηριστικά, δηλαδή, των Αγίων, ναι, που όλοι οι Άγιοι, δηλαδή, δεν υπάρχει Άγιος που να μην είχε αγάπη και ταπείνωση. Μα σήμερα λέμε οι Άγιοι σήμερα, και είπαμε αρκετά πρόσωπα. Mm-hmm. Ο Άγιος Παΐσιος έχει ίσως τη μεγαλύτερη φήμη. Ναι. Τι τον ξεχώρισε και καταλάβαινε κάποιος ότι είναι όντως Άγιος?
Εντάξει, πρέπει να τον είχατε δει και από κοντά, από ό,τι κατάλαβες. Όχι, δεν τον γνώρισα. Αλλά θεωρώ ότι τα πολλά έτσι θαύματα τα οποία είχαν γίνει όταν ήταν ζωή, αλλά και μετά τη ζωή του βέβαια, ήταν εκείνα τα οποία τον έκαναν να γίνει γνωστός. Και βέβαια να πούμε ότι οι Άγιοι δεν είναι άνθρωποι, είναι άνθρωποι, αλλά δεν είναι εκείνοι οι οποίοι επιζητούν τη διαφήμιση ή την προβολή. Όχι, κρύβονταν για να... Ακριβώς. Οι άνθρωποι τον είχαν. Η χάρη του Θεού είναι εκείνη που αναδεικνύει τους Αγίους και προβάλλει δηλαδή έτσι τη ζωή τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να το καταλάβει κανείς, ότι μόνο ο Θεός δηλαδή να επιτρέψει να φανερωθεί κάποιος Άγιος, να γίνει γνωστός κτλ. Και δεν γίνεται ούτε για προβολή κτλ. Αλλά προς ωφέλεια. Ναι. Των ανθρώπων και βοήθεια, να βοηθηθούμε εμείς. Η Εκκλησία το κάνει γνωστό για να ωφελήσει. Ακριβώς. Όχι και ότι... Ναι, και να παραδειγματιστούμε και εμείς από την ζωή των Αγίων και να ακολουθήσουν και εμείς αυτόν τον δρόμο που πήραν αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Στα χρόνια τα δύσκολα, τα πρώτα του χριστιανισμού με το μαρτύριο, ναι, υπήρχε η αρένα, τα λιοντάρια. Σήμερα δεν υπάρχουν αυτά. Ναι. Το σημερινό μαρτύριο ποιο είναι? Σίγουρα δεν υπάρχουν τα μαρτύρια που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Που ήταν τόσο απάνθρωπα. Αλλά νομίζω ότι το μαρτύριο που είναι κανείς είναι η ομολογία πίστεως στην εποχή μας. Η ομολογία πίστεως. Η ομολογία πίστεως. Μάλιστα, το μαρτύριο θα λέγαμε αυτό. Ναι. Ομολογείς, ναι, δεν είναι εύκολο κάποιος να ομολογήσει την πίστη. Στην εποχή μας, τώρα έτσι όπως υπάρχει μια αθεία, υπάρχει ένα διαφορετικό πνεύμα προς την Εκκλησία και προς τον Θεό. Και καλούμαστε εμείς οι χριστιανοί να ομολογήσουμε την πίστη μας και να δώσουμε μαρτυρία Χριστού. Αυτό έκαναν και οι Άγιοι ακόμα και στην εποχή μας και θεωρώ ότι αυτό είναι το μαρτύριο που κανείς είναι να κάνει βέβαια. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι παλεύει και με τον ίδιο τον εαυτό του. Ναι. Με τα πάθη του, όπως είπαμε, ναι, ναι, που δεν είναι εύκολο κανείς να μπορέσει να νικήσει τα πάθη του και να μπορέσει να κατοικήσει, να γίνει το σώμα του ναός του Αγίου Πνεύματος, γιατί αυτός είναι ο προορισμός και ο σκοπός του κάθε ανθρώπου. Ναι, ναός του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία πάντως σε κάθε πρόσωπο, φαντάζομαι, κάτι ξεχωρίζει για να τον κάνει επίσημα Άγιο. Ναι, ναι. Φαντάζομαι στον Άγιο Παΐσιο ότι θα ξεχώρισε την ταπείνωση. Ναι, είναι πολλά είναι ποικίλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία μπορεί να έχει κάποιος Άγιος. Και ανάλογα τώρα η Εκκλησία μας βέβαια η τιμή και η αγιότητα έρχεται πρώτα από τον λαό. Δηλαδή, από τον λαό, ναι, ο λαός είναι το εκκλησίασμα ακριβώς, να τον αναγνωρίσει. Ναι, μάλιστα. Αναγνωρίζει δηλαδή την αγιότητα του κάποιου ο οποίος έχει αυτή την χάρη και την ευλογία και η Εκκλησία απλά έρχεται επίσημα, ναι, να δώσει κατά κάποιο τρόπο αυτή τη σφραγίδα της αγιότητας αυτών των ανθρώπων. Μάλιστα. Από τον κόσμο, το εκκλησίασμα πρέπει, ναι, να τον αναγνωρίσει ως Άγιο. Ναι, ναι. Περνούν κάποια χρόνια και μετά, ναι, με τη μαρτυρία και του κόσμου. Ναι. Κύριε Φουκαδάκη, καθώς μιλούμε στην τηλεόραση, βλέπουμε εικόνες Αγίων και κυρίως βάλαμε συγχρόνων Αγίων. Είδαμε τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο. Ο Άγιος Πορφύριος, που είναι πολύ γνωστό, ναι, ενώ ο ίδιος έκρυβε την προσωπικότητά του. Τι τον ξεχώρισε και η Εκκλησία τον έκανε επίσημα Άγιο, που πρέπει εμείς οπωσδήποτε να τον θυμόμαστε? Το κυρίαρχο στον Άγιο Πορφύριο ήταν το μέγα χάρισμα που είχε. Όσο και να ήθελε να το κρύψει, αυτό δεν μπορούσε να κρυφτεί. Δηλαδή, έλεγε πράγματα στους πιστούς που πήγαιναν για την ασθένειά τους, για το μέλλον τους. Χωρίς να τους, ναι, το πούνε, ναι, ναι, είχε μάλιστα αυτό το μέγα χάρισμα. Είχε τη δυνατότητα να είναι εκεί και να ταξιδέψει στην Κρήτη, όπως λένε τουλάχιστον όχι ένας, αλλά πολλοί, ναι, που το γνώρισαν. Έτσι λοιπόν, το κυρίαρχο ήταν αυτό και το πώς ο ίδιος αντιμετώπισε τις ασθένειές του. Αυτά νομίζω ότι ήταν τα κυρίαρχα κατά την γνώμη μου. Είχε και ο ίδιος ασθένεια, ναι, και ο τρόπος. Είχε πλήθος ασθενειών. Τη ζήτησε μάλιστα από 16 χρονών στο Άγιο Όρος, από μικρή, ναι, ηλικία, ναι, ναι, για να υποφέρει όπως ο ίδιος ο Κύριος υπέφερε από τους ανθρώπους. Και ο Θεός πολύ αργότερα του έδωσε πλήθος ασθενειών. Ναι. Αυτό το βλέπουν και σε άλλους Αγίους. Δηλαδή και στον Άγιο Ιάκωβο λέγεται ότι μετά από κάποια ηλικία. Είχε και αυτός κάποια ασθένεια. Ναι, πλήθος ασθενειών. Και έλεγε ότι ο Θεός της έδωσε για να ταπεινωθεί ακόμα περισσότερο, για να ταπεινωθεί. Αυτό είναι ένα πρακτικό κομμάτι, γιατί πολλοί άνθρωποι σήμερα δυστυχώς ταλανίζονται από μια ασθένεια και νομίζω ότι δείχνει πολλά. Και ακόμα και το τέλος του Αγίου Παϊσίου νομίζω ήταν δύσκολο, ναι, στο, ναι, κρεβάτι του πόνου που έχει να πει πολλά. Άρα ο τρόπος που αντιμετωπίζουν την ασθένεια είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Ναι, είναι ένα αυτό και ένα δεύτερο είναι
ότι κανένας πια δεν είναι μόνος του. Όταν έχουμε αυτούς τους Αγίους, ένας που μπορεί να είναι μόνος στην κλίνη του, στην ασθένειά του, στον πόνο του, απομονωμένος, τον... ξέρουμε ότι είναι οι Άγιοι, που δεν εγκαταλείπουν κανένα. Ναι. Άρα κανένας δεν πρέπει να πει το άνθρωπο ουκέχο, γιατί είδαμε ότι ο ίδιος ο Κύριος αμέσως πήγε, ναι, και είναι και οι Άγιοι του, οι οποίοι σε τέτοιες περιπτώσεις συμπαραστέκονται στον άνθρωπο, δίνουν παρηγορία, ελπίδα, ενδεχομένως τη θεραπεία, ναι. Αλλά σίγουρα κάτι καλό από όλο αυτό. Η δύναμη με ένα ασθενή τελείω. Ναι, σωστά, βέβαια. Και πολύ και βιωματικό που το χρειάζεται ο κόσμο. Ναι, αν μπορώ να πω κάτι από ναι, βέβαια, να πείτε. Πριν 30 περίπου χρόνια ήμουν έξω από το κελάκι του Αγίου Παϊσίου, ήταν στη Σουρωτή τη μέρα του Πάσχα. Ναι. Λοιπόν, ήταν πολύ άρρωστο, δεν μπορούσε εκείνη τη φορά να μα δει. Ναι, ναι. Και δώσαμε τα ονόματα. Ναι. Να προσευχηθεί, είπαν οι μοναχέ, δώστε τα ονόματα. Φύγαμε και πήραμε φοβερή δύναμη. Δηλαδή αυτό έχουν οι Άγιοι, δίνουν δύναμη. Μόνο που αφήσετε τα ονόματα. Μόνο τα ονόματα, προσευχήθηκε και ακούσαμε τη δυσκολία του μέσα σε λίγα μέτρα στο κελάκι του. Αλλά φύγαμε μεγάλη δύναμη από τον Άγιο. Αυτό δίνουν οι Άγιοι και ο Άγιος Παΐσιος που είπατε προηγουμένως και ο Άγιος Πορφύριος. Ναι. Αλλά και τα πρόσωπα που αναφέρεται ο Άγιος Ευμένιος, ο Σαριδάκης. Σήμερα λέμε, ας πούμε, πολλές φορές η Παναγία είναι ένα πρόσωπο που ξεχωρίζει και είναι πάνω από όλους τους Αγίους. Ναι. Η Παναγία ποια διαφορά έχει με τους υπόλοιπους Αγίους? Έχει κάτι παραπάνω? Γιατί και την ξεχωρίζει η Εκκλησία. Ναι. Το λέω γιατί είπε ο πατήρ Κωνσταντίνος πριν, ένας είναι ο Άγιος, ο Θεός. Ο Θεός δίνει την αγιότητα. Παναγία είναι η μάνα του. Χαρίζει την αγιότητα, αλλά επέλεξε την Παναγία από πλήθος γυναικών. Μάλιστα λέγεται ότι καθυστερούσε το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου για να βρεθεί η Παναγία. Ναι. Και γι' αυτό βλέπουν να είναι υψηλότερα των ουρανών και των αγγελικών δυνάμεων. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλο τέτοιο πρόσωπο και είναι μεγάλη ευλογία για το ανθρώπινο γένος που έχουμε την Παναγία μας. Είναι ένα πρόσωπο υψηλό, υψηλότερο όπως είπαμε τον ουρανό. Είχε 9 μήνες τον Χριστό στην μήτρα της. Και αυτό έχει να κάνει όπως και με τους άλλους και με τους Αγίους, ότι έχουμε περιπτώσεις που είναι και η ζωή, η Αγία Ζωή των προγόνων για να φτάσουν στους καρπούς. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, η ρίζα, μια, η καλή ρίζα. Δηλαδή, αν δούμε τη γενιά της Παναγίας μας, φτάνει είναι η γενιά του Δαβίδ και όλα αυτά προετοίμασαν μέσα της Αγίας Άννας. Βέβαια, την Παλαιά Διαθήκη. Έτσι, η μητέρα της Παναγίας, οι γονείς της Άγιοι, γονείς ο Ιωακήμ και η Άννα, για να φτάσουμε στον καρπό τους, ο οποίος ήταν ό,τι πιο ευλογημένο για το ανθρώπινο γένος. Να ρωτήσω, επειδή είπατε για την εορτή των Αγίων Πάντων, είπατε είναι μετά την Πεντηκοστή. Ποιος είναι ο λόγος που την έβαλε η Εκκλησία τότε, υπάρχει κάποιος λόγος? Νομίζω γιατί γίνεται η Πεντηκοστή, κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα. Ναι, είναι ότι όλοι οι Άγιοι ήταν μέλη της Εκκλησίας. Δεν αυτονομήθηκαν από την Εκκλησία μας. Και έτσι λοιπόν, αμέσως μετά την Πεντηκοστή, μετά τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος που δίνει τα χαρίσματα, βλέπουμε εμπράκτος ανθρώπους που μπορεί να ήταν διαφόρων κοινωνικών ομάδων, να ήταν απλοί άνθρωποι, να ήταν φτωχοί, να ήταν πλούσιοι κτλ. Και όμως αυτό δεν αποτέλεσε εμπόδιο στο να έρθει η χάρη του Θεού και να προχωρήσουν στα άλλα χαρίσματα και να φτάσουν πολύ ψηλά. Και να μας δίνει έτσι αυτό το παράδειγμα ότι κανένας δεν πρέπει να απελπίζεται. Ναι. Είναι ένα παράδειγμα που μας δίνουν οι Άγιοι. Γιατί βλέπουμε ακόμα και προς το τέλος της ζωής τους κάποιοι άνθρωποι άλλαξαν. Δηλαδή μπορεί να είχαμε πρώην ληστές, πρώην πόρνες. Τόσο αμαρτωλοί άνθρωποι που και στην εποχή του Χριστού το βλέπουμε αυτό, που μετανόησαν. Γιατί μου άρεσε κάτι που διάβαζα στον Άγιο Αναστάσιο το Σιναίτη, ο οποίος έλεγε, βλέπουμε καμιά φορά κάποιον και τον κρίνουμε. Λέει, βλέπεις, λέει, αυτό να αμαρτάνει και τον κρίνεις, αλλά δεν ξέρεις ποιο είναι το τέλος του. Ναι, βέβαια, γι' αυτό δεν πρέπει και ποτέ να κρίνουμε. Ακριβώς. Πατέρα Κωνσταντίνε, εμείς πολλές φορές ταυτίζουμε την αγιότητα και με την ιεροσύνη. Ο ιερέας είναι πιο κοντά και στην αγιασμένη ζωή. Τα πρόσωπα όμως που είναι πιο μακριά, δεν έχουν ιεροσύνη, μπορούν να φτάσουν στον ίδιο βαθμό αγιότητας όπως ένας ιερέας και πώς? Ναι, βεβαίως. Είπαμε ότι η αγιότητα είναι κάτι το οποίο μπορεί να το αποκτήσει ο κάθε χριστιανός ορθόδοξος από τη στιγμή που είναι βαφτισμένος και είναι μέσα στην Εκκλησία, μπορεί να συμμετέχει στην αγιότητα. Δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να είναι μοναχός ή κληρικός
για να μπορεί να έχει αυτή την δυνατότητα. Όχι, ταυτίζει με αυτά τα πρόσωπα. Όχι, όχι. Το Ευαγγέλιο γράφτηκε για όλους τους Χριστιανούς. Όχι μόνο για τους ιερείς, για τους μοναχούς, αλλά γράφτηκε για όλους μας. Για όλους τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, όσοι εφάρμοσαν το Ευαγγέλιο και τήρησαν τις εντολές του Θεού, κατάφεραν να αποκτήσουν αυτή την αγιότητα. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ανθρώπους, ακόμα και λαϊκούς, να έχουν αυτή την ευλογία, αυτή την αγιότητα στη ζωή τους. Και είναι πολύ παρήγορο και για όλους, δηλαδή, ότι η αγιότητα αποκτάται, όπως είπαμε, όταν κανείς αγαπήσει τον Θεό και εφαρμόσει εντολές του Θεού. Καθώς μιλούμε, βλέπουμε πρόσωπα Αγίων, τον Πορφύριο, τον Γεράσιμο, τον Μικραγιαννανίτη, που επίσης είναι Άγιος της Εκκλησίας. Να πούμε κάτι για το συγκεκριμένο πρόσωπο, γιατί το αγαπάει πολύ ο κόσμος. Είχε το χάρισμα της υμνογραφίας να γράφει ύμνους. Ναι, ήταν υμνογράφος της Εκκλησίας μας, ο οποίος έγραψε πάρα πολλές χιλιάδες ακολουθίες, έζησε στο Άγιο Όρος, εκεί στη Μικρά Γιάννα, και πραγματικά έτσι είχε ένα πολύ ενάρετο βίο και ασκητικό. Και η Εκκλησία μας τα τελευταία λίγους μήνες, νομίζω είναι, δεν ξέρω αν είναι, που έγινε αγιοκαταταξία. Ναι, έχει λίγους μήνες. Ναι, του Αγίου Γερασίμου. Και δόξα τω Θεώ πραγματικά που... Είχε το χάρισμα να γράφει ύμνους, έτσι. Δηλαδή υπήρχε κάποιος Άγιος, δεν είχε κάποιο τροπάριο ή φυλάδα που λέμε. Όχι, και έγραφε ο... Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή εκτός από μιλάμε για την ταπείνωση, την απλότητα, και αυτό το χάρισμα που είναι και λίγο καλλιτεχνικό. Ναι, σίγουρα. Είναι και μορφή. Είναι δώρο του Θεού και αυτό, δηλαδή. Ναι. Ένα από τα χαρίσματα. Είναι ένα από τα χαρίσματα του το να μπορεί να γράφει για έναν Άγιο ίδιος. Και επίσημα η Εκκλησία τον έχει κάνει Άγιο. Βεβαίως. Αυτό φαντάζομαι υπήρχε στο Βυζάντιο πολλές φορές και κατά αναλογία το έχουμε και σήμερα. Κύριε Φουκαδάκη, μιλούμε, λέμε οι Άγιοι σήμερα, οι Άγιοι πάντες, οι εν Κρήτη Άγιοι. Να πούμε μερικά ονόματα εν Κρήτη Αγίου να τους γνωρίσουμε. Είναι όλοι βέβαια Κρήτη, αναφέρατε εσείς ήδη έναν τον Άγιο. Όλη η Κρήτη θα λέγατε ότι χαρακτηρίζεται από αγιότητα. Μου άρεσε αυτό που είπε ένας αγιορείτης, ο πατέρας Βασίλειος Γουντικάκης, ότι όλη η Κρήτη λέει είναι ένα Άγιο Όρος. Και μπορεί να δει κανένας μάρτυρες, να δει όπως νεότερους Αγίους που είπαμε, ο Άγιος Ευμένιος, ο Άγιος Ιωσήφ ο Γεροντογιάννης, οι Άγιοι 10 μάρτυρες, να βρει Αγίους όπως στο Ρέθυμνο που εδώ έκλεισαν τα 200 χρόνια των Αγίων Νεομαρτύρων, τεσσάρων Βέβαια, τέσσερις μάρτυρες, 200 χρόνια. 200 χρόνια από το μαρτύριό τους. Ο Άγιος Μανουήλ από τα Σφακιά, ο οποίος μαρτύρησε, έφυγε από τα Σφακιά, εξισλαμίστηκε 12 χρονών και μαρτύρησε στη Μυτιλίνη. Α, μάλιστα. Και μάλιστα ο Δήμιος απέναντι σε αυτή τη μορφή, γιατί στη συνέχεια γνώρισε τον χριστιανισμό και βαπτίστηκε χριστιανός και γι' αυτό οδηγήθηκε στο μαρτύριο. Ο ίδιος ο Δήμιος, ενώ πήγε να το αφαιρέσει τη ζωή, δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Και πήγε να στρατιώθει. Κάτι τον σταματούσε την ώρα που πήγαινε. Σταματούσε απέναντι στην αγιότητα και τη δύναμη που είχε ο Άγιος Μανουήλ. Είναι ο Άγιος Μύρον, ο οποίος μάλιστα ήταν και έγγαμος, όπως και ο Άγιος Ιωσήφ ο Γεροντογιάννης. Βέβαια, και έγγαμοι μπορεί να είναι Άγιοι πάντες. Μάλιστα, ο Άγιος Ιωσήφ ο Γεροντογιάννης δεν είχε και τόσο καλή ζωή πριν. Ήταν απότομος, είχε κάποια δυσκολία, εργαζόταν τις Κυριακές. Και αφού συνέβη ένα πολύ δύσκολο περιστατικό στη ζωή του με το παιδί του, πήρε φωτιά και η κόρη του Ειρήνη κάηκε από τη φωτιά, άλλαξε και έφτασε σε υψηλά σημεία αγιότητα και μάλιστα. Έζησε 17 χρόνια σε ένα σπήλαιο, αν πάει κανένα στη Μονή Καψά, για την οποία έλεγε πάλι ο Άγιος Πορφύριος ότι είναι ένα μέρος του Αγίου Όρους αυτό. Είναι όπως η Αίγυπτος που είχε τους μεγάλους ασκητές, λέγεται τη Μονή Καψά. Και έφτασε λοιπόν να πηγαίνει απέναντι στο νησάκι, φορώντας το ράσο του, όπως τα χαρίσματα που αποκτούν οι Άγιοι, να είναι πάνω από τη γη, τα οποία πρέπει να τα λέμε, δηλαδή να μην δυσκολευόμαστε. Να λέμε πράγματα, επειδή ο πολλής κόσμος μπορεί να νομίζει ότι δεν είναι αληθινά. Και όμως είναι πολύ απλά για τους Αγίους. Και σχετικά δεν έχουν πάρα πολλά χρόνια, γιατί εδώ που τα λέμε η Τουρκοκρατία δεν έχει πολλά χρόνια που ήταν. Τα 200 χρόνια δεν είναι πολλά. Και κάτι που νομίζω ότι οφείλουμε να πούμε είναι ότι λέμε συνήθως για τους Αγίους σαν να ήταν κάτι που έγινε και έφυγαν. Είναι εδώ, είναι παρόντες. Ο ίδιος ο Άγιος Πορφύριος είπε: όταν φύγω από τη ζωή θα είναι πιο καλά για εσάς, γιατί θα είναι πιο κοντά σας. Έχουμε λοιπόν τη συνεχή παρουσία των Αγίων. Και μπορεί ένας να έχει μεγαλύτερη αδυναμία σε ένα Άγιο, στον Άγιο Νεκτάριο, άλλος να έχει στον Άγιο Ιάκωβο. Αλλά δεν έχει σημασία. Δεν στενοχωριούνται οι Άγιοι αυτό, γιατί έχουν φτάσει σε υψηλά μέτρα και χαίρονται απέναντίας. Ο λόγος που ένα πρόσωπο επίσημα το ανακηρύσουμε ως Άγιο είναι και παιδαγωγικός.
το λέω αυτό γιατί παρατηρούμε, βλέπουμε τάδε Άγιος, ο Άγιος Μιχαήλ, ο Κυπουρός, ο Μάγειρας, ο Άγιος Πορφύριος, ο Απομίμων, ήταν ηθοποιός στην αρχή του Βυζαντίου, που ήταν απαγορευμένο το θέατρο. Ναι. Αυτό γιατί συμβαίνει και βάζουμε και το χαρακτηρισμό. Τονίζεται ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ότι δεν μπορεί τίποτα να σε αποκόψει από την αγιότητα. Ναι. Ακόμα και ηθοποιός να είσαι, ακόμα και να είσαι μάγειρας, να είσαι οτιδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Αγρότης, τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει στην αγιότητα. Αν ο άνθρωπος κάνει τον αγώνα του και τελικά ο Θεός αποκαλύπτει την αγιότητα. Γιατί βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι θέλησαν να κρυφτούν από τον κόσμο, όπως πάλι ο Άγιος Πορφύριος. Θέλησε να φύγει από το μοναστήρι του, να κρυφτεί στο Άγιο Όρος. Και όμως ο Θεός φανέρωσε την αγιότητα του παρά το ότι ζήτησε να κρυφτούν, να εξαφανιστούν ακόμα και τα Άγια Λειψανά του. Ναι, ναι. Για το Θεό δεν υπάρχει εμπόδιο για να δεις την αγιότητα και, και δεν είναι το ζητούμενο να πει ο άνθρωπος ότι θα γίνει ο Άγιος. Νομίζω ότι είναι λίγο. Πρέπει να κάνει τον αγώνα του χωρίς να σκέφτεται αυτό για την αγιότητα. Σωστό που το λέτε. Είναι και πολύ επικίνδυνο να φτάσει σε μια αλαζονία. Και πώς κρύβει τα χαρίσματα, γιατί στην κοσμική εποχή όλοι ζητούν την προβολή. Ή να φανούν οι ίδιοι, αυτό που λέμε ο εγωισμός. Αλλά ενώ θέλουν να κρύβονται οι Άγιοι, τους φανερώνει η δόξα του Θεού. Έτσι. Πατέρα Κωνσταντίνε, να δούμε λίγο έτσι και πρακτικά εκκλησιαστικά. Πώς ανακηρύσσεται κάποιος Άγιος επίσημα, ποιος το λέει σε ποιον. Καταρχήν, μόνο να συμπληρώσω. Να πείτε κάτι, θα το πούμε. Πολύ χαρά. Να λίγο πριν για τους Κρήτες Αγίους. Ναι, ναι. Να μην ξεχάσουμε τον πρώτο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Απόστολο Άγιο Τίτο. Τον Άγιο Τίτο, βέβαια, τον Απόστολο Τίτο. Επίσκοπο Κρήτης, ο οποίος χάρη σε αυτόν οφείλουμε είναι και εμείς. Κρήτη Άγιος και αυτός, βέβαια. Είναι ο πρώτος επίσκοπος και χάρη σε εκείνον η Εκκλησία μας δέχτηκε τον χριστιανισμό και είμαστε και σήμερα εμείς χριστιανοί. Πολύ σωστά το λέτε, βέβαια. Ναι, ναι. Και είναι νομίζω πολύ και σημαντικό. Και έχουμε και την. Του Απόστολου Παύλου. Ναι, έχουμε την κάρα του Αγίου Τίτου, στην καθερικό ναό του Αγίου Τίτου. Και σύγχρονους Αγίους Κρήτες, όπως ανάφερε και ο κύριος καθηγητής, είναι ο Άγιος Ευμένιος, ο Νικηφόρος ο Λεπρός. Νικηφόρος ο Λεπρός και πρόσφατα και αυτός, βέβαια. Είναι δική μας Άγιοι, δηλαδή από εδώ, από το νησί μας. Και πραγματικά η Κρήτη είναι μια αγιοτόκος νησί, ένα αγιοτόκος νησί που έχει πληθώρα Αγίων και αυτό είναι πολύ όμορφο και πολύ παρήγορο και για μας. Ναι. Τώρα, η ανακήρυξη των Αγίων γίνεται πάντοτε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Α, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, σε όλη την Ορθοδοξία, το Πατριαρχείο είναι αυτό. Να το πούμε αυτό. Ναι. Γίνεται η Σύνοδος και κατατίθεται βέβαια μια έκθεση, τα λέγαμε, με μια σειρά από γεγονότα και από τη ζωή, το βίο δηλαδή των ανθρώπων εκείνων και η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποφασίζει και παίρνει αυτή την απόφαση να αγιοκαταταχθεί ένας άνθρωπος για να μπορεί επίσημα η Εκκλησία μας να τον εορτάζει και να τον τιμά μέσα από τις ακολουθίες που γράφονται μετά και εμείς τους εορτάζουμε. Α, δηλαδή ο Πατριάρχης με τους 12 Μητροπολίτες, αυτοί είναι που θα κρίνουν στη συνεδρία αν ένα πρόσωπο. Και η συγκριτική γίνεται από τον Οικείο Ιεράρχη και την τοπική σύνοδο, φαντάζομαι. Ακριβώς, από τον Οικείο Ιεράρχη που υπάγεται ή από κάποιον γίνεται αυτή η συγκριτική έκθεση και αποφασίζει η Σύνοδος μετά να. Φαντάζομαι στον Ιεράρχη το λέει ο Ιερέας όταν έχει κάποια ακουστά κάποια γεγονότα. Φαντάζομαι να γίνεται. Και αναφέρεται το λαό πριν. Ναι, σίγουρα συντάσσει πληθώρα έτσι, γεγονότα και τη ζωή του. Μάλιστα. Κύριε Φουκαδάκη, λέμε ότι όταν κάποιος βαπτίζεται, όλες οι αμαρτίες διαγράφονται και είναι Άγιος. Αυτό πώς ισχύει στη θεολογία μας. Γιατί το λέει η Εκκλησία και τι εννοεί με αυτό, ότι το βάπτισμα μας κάνει Αγίους. Είναι εν δυνάμει Άγιος. Δηλαδή είναι η Αγιότητα είναι ένας αγώνας ο οποίος αρχίζει με τη βάπτιση. Ειδικά αν κάποιος βαπτιστεί σε μεγάλη ηλικία, έχει αυτό θα λέγαμε το προνόμιο να αφαιρεθούν όλες οι αμαρτίες. Α, μάλιστα. Δηλαδή με το που γίνει το βάπτισμα. Όλες κάνει ένα νέο ξεκίνημα, παίρνοντας παράλληλα γίνεται το μυστήριο του χρίσματος. Παίρνει τα χαρίσματα πάλι του Αγίου Πνεύματος. Α, και η Πεντηκοστή, αναφέρουμε. Και, αυτό, και δεν επαναλαμβάνεται το μυστήριο του. Α, μια φορά γίνεται, βέβαια. Ναι. Ενώ τα χαρίσματα μπορούν να χαθούν και να γίνει πάλι το μύρωμα του ανθρώπου λόγω της απώλειας των χαρισμάτων. Είναι λοιπόν μια ενδυνάμει πορεία, είναι απαραίτητο το βάπτισμα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί ο ίδιος ο Κύριος είπε: πορευθέντες βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός κτλ. Δηλαδή είναι απαραίτητο το να βαπτιστούν. Και βέβαια υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Αν κάποιος μαρτυρήσει σε ένα απόμερο μέρος και δεν έχει γνωρίσει προηγουμένως, δεν έχει λάβει το Άγιο Βάπτισμα, μπορεί να βαπτιστεί στο αίμα του
Α, είναι μάλιστα. Μια ιδιαίτερη. Υπάρχει αυτό σε Αγίου, νομίζω η Ιωσή Μαρία Αιγυπτή ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα. Ναι. Αλλά γενικά το βάπτισμα είναι απαραίτητο για να μπορέσει να μπει μέσα στην Εκκλησία, να πάρει μέρος στα άλλα μυστήρια, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να πορευτεί προς την αγιότητα με το μυστήριο της εξομολόγησης. Ναι. Γιατί μέσα στη ζωή δεν είναι ότι βαπτίστηκε και έγινε Άγιος, θα πέσει σε κάποια αμαρτία. Ναι. Θα κάνει τον αγώνα του, θα συγχωρηθεί και επομένως θα πρέπει να γίνει το μυστήριο. Κύριε Φωκαδάκη, να διευκρινίσουμε λίγο, γιατί ενδιαφέρει τον κόσμο. Μπορεί να μην έχει βαπτιστεί, αλλά μπορεί να σε ένα απόμερο μέρος να θυσιαστεί για τον Χριστό και με το αίμα της θυσίας είναι σαν βάπτισμα με το νερό. Γιατί αυτό εννοείται. Να το ξαναπείτε για το. Ναι. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μαρτύρησαν, είχαν γνωρίσει τον Χριστό, εκείνη τη στιγμή. Δεν είχαν προλάβει να βαπτιστούν. Μάλιστα. Για κάποιο λόγο, ειδικά τα χρόνια, τα δύσκολα της Ρωμαϊκής εποχής. Άγιους μάρτυρες, οι οποίοι εκείνη τη στιγμή θέλησαν να ανταλλάξουν τη ζωή τους με το μαρτύριο. Δεν προλάβαν να βαπτιστούν, βαπτίστηκαν με το αίμα τους. Επομένως, η Εκκλησία δεν αφήνει κανένα. Οπότε, ενώ δεν έκαναν το βάπτισμα με το μυστήριο, με το νερό όπως το γνωρίζουμε, αυτό το μαρτύριο είναι το ίδιο το μαρτύριο του αίμα, βάπτισμα του αίματος. Α, μάλιστα. Ναι. Και νομίζω ότι η Μαρία Αιγυπτία πρέπει να ήταν, που δεν βαπτίστηκε ποτέ, αλλά έδωσε τη ζωή. Ένα έτσι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα πάνω σε αυτό είναι τα Άγια Νήπια τα οποία σφαγιάστηκαν υπό τον Ηρώδη όταν γεννήθηκε ο Χριστός. Όλα αυτά τα νήπια μαρτύρησαν με το αίμα τους, χωρίς να έχουν βαπτιστεί και θεωρούνται Άγιοι της Εκκλησίας μας. Τους εορτάζουμε δηλαδή. Μετά την γέννηση του Κυρίου μας γιορτάζουμε και τα. Τα εορτάζουμε τα νήπια σαν να είναι Άγιοι. Βέβαια. Γιατί έδωσαν, θυσιάστηκαν για τον Χριστό. Ναι. Δεκέμβριο. Ναι. Μάλιστα. Όχι, πολύ σημαντικό. Είδαμε στην τηλεόραση τώρα την ώρα που μιλούμε το χάρτη της Ελλάδος και πρόσωπα Αγίων από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιο, επειδή η σημερινή μας εκπομπή είναι και οι Άγιοι πάντες. Ναι. Οι Άγιοι σήμερα, οι εν Κρήτη Άγιοι. Και σε όλη την Ελλάδα όμως, βλέπουμε οι Άγιοι σήμερα, δεν υπήρξε μέρος όπως παρατηρήσαμε που δεν έχουμε κάποιον Άγιο. Από νησιά, οι Κυκλάδες, στερεά Ελλάδα και λόγω της Ορθοδοξίας. Και η Εκκλησία πάντοτε φροντίζει στον κύκλο να το θυμάται. Υπάρχει μέρα που δεν εορτάζουμε Άγιο στην Εκκλησία? Όχι, δεν υπάρχει μέρα. Κάθε μέρα υπάρχει μέρα και με παραπάνω ονόματα Αγίων. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο ένας Άγιος. Ναι. Κάθε μέρα είναι πολλοί Άγιοι. Και όπως είπαμε, είναι και πολλοί που δεν τους γνωρίζουμε. Ναι. Ίσως δεν έχουν, είναι καταγεγραμμένοι. Ναι. Γι' αυτό έτσι κάθε μέρα λοιπόν υπάρχει κάποιος Άγιος που εορτάζεται. Και πραγματικά, δόξα τω Θεώ, έτσι, που έχουμε χιλιάδες, εκατομμύρια Αγίους δηλαδή, στην Εκκλησία μας. Και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο υπάρχει μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν υπάρχει σε κάποια άλλη Εκκλησία. Α, η Ρωμαιοκαθολική δεν το έχει εδώ. Δεν έχουν Αγίους όπως το έχουμε. Με τον τρόπο που τους ανακηρύσουμε εμείς, θα τα πείτε. Ναι, μάλιστα. Με το δικό μας όπως έχουμε εμείς. Και δόξα τω Θεώ δηλαδή που υπάρχει αυτό. Επίσης θα ήθελα να συμπληρώσω αυτό που είπατε προηγουμένως. Όταν λέει στην Θεία Λειτουργία, ακούμε, πρόσχομε τα Άγια της Αγίας. Τα Άγια της Αγίας. Ναι. Που, τι σημαίνει αυτό, ότι προσφέρεται ο Χριστός στους Αγίους. Λέει μια πολύ ωραία ερμηνεία ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ότι αν πούμε ότι ποιος θα κοινωνούσε το σώμα και το αίμα του Χριστού, δηλαδή μόνο οι Άγιοι, δεν εννοείται αυτή, δεν είναι αυτή η ερμηνεία. Η ερμηνεία είναι ότι κοινωνούμε για να γίνουμε Άγιοι. Όχι ότι είμαστε για να γίνουμε Άγιοι. Ναι, όχι ότι είμαστε Άγιοι. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό που είπατε και προηγουμένως, ότι από τη στιγμή που είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι, έχουμε αυτή τη δυνατότητα και μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας μας βοηθούν να συμμετέχουμε στην αγιότητα του Χριστού. Για το πρακτικό κομμάτι να πω, θα ρωτήσει ο κόσμος, θέλει να βρει το όνομά του ή τον Άγιο, ποιοι άλλοι Άγιοι είναι την ίδια μέρα. Να πούμε ότι τα ημερολόγια των Μητροπόλεων της Εκκλησίας έχουν κάθε μέρα όλους τους Αγίους. Ναι. Είναι ένα πολύ καλό πρακτικό κομμάτι. Ναι. Βλέπουμε και... Να πούμε κάτι πάνω σε αυτό, να μας πείτε γιατί... Ναι. Μπορεί κάποιος που δεν γνωρίζει, δηλαδή υπάρχουν και τα ημερολόγια της κάθε τοπικής εκκλησίας, αναφέρονται οι Άγιοι και μάλιστα πολλές φορές αναφέρονται και οι τοπικοί Άγιοι της κάθε Μητροπόλεως. Αλλά μπορεί να αναζητήσει κανείς και σε άλλα βιβλία, όπως είναι στο ορολόγιο και σε άλλα βιβλία. Ή στα μηνέα, υπάρχουν τα μηνέα της εκκλησίας. Της εκκλησίας του μηνέου. Ναι.
ή ακόμα και αλλά και τα απλά ημερολόγια τσέπης που έχει κάθε Μητρόπολη και έχει όλους τους Αγίους, οπότε πρακτικά μπορεί να πληροφορηθεί. Υπάρχουν και συναξαριστές, όπως έχει δώσει ένα πολύ ωραίο συναξαριστή Σιμονόπετρα, που κάθε μέρα υπάρχουν Άγιοι και αναφέρονται και λεπτομέρως τα συναξάρια των Αγίων. Συναξάρι είναι ο βίος των Αγίων, να το πούμε για τον κόσμο. Τα συναξάρια είναι η βίοι των Αγίων. Να πείτε κάτι, κύριε Φουκάδαξη, αυτό. Οπότε, επειδή το ρωτήσατε προηγουμένως, λέγεται ότι στον χώρο των Ρωμαιοκαθολικών, παράδειγμα, δεν έχουμε Άγια Λείψανα μετά το σχίσμα. Ναι. Και γι' αυτό υπήρξε αυτή η μεγάλη ιεροσυλία των Αγίων Λείψανων το 1204. Ναι. Όλα Λείψανα έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη για την Ιταλία, για τον Μπάρι κτλ. Όπως και οι Προτεστάτες, για παράδειγμα, δεν αναγνωρίζουν τους Αγίους. Είναι ένα τραγικό. Δεν αναγνωρίζουν την Αγιότητα. Με την έννοια τουλάχιστον που υπάρχει σε εμάς, γιατί δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι ένας απλός και ταπεινός άνθρωπος μπορεί να φτάσει με τη χάρη του Θεού τόσο υψηλά. Ναι. Μάλιστα. Να πούμε λίγο, επειδή θέλω δύο πράγματα, είστε καθηγητής. Πρώτα να μας πείτε, στην Παλαιά Διαθήκη, πριν το Χριστό, υπήρχαν Άγιοι? Και το δεύτερο που ενδιαφέρει, στα παιδιά σήμερα, για τους Αγίους μιλάτε, το δέχονται και πώς? Πλήθος Αγίων υπάρχουν και στην Παλαιά Διαθήκη, από τον Αβραάμ, τον Μωυσή, τον Νόε. Είναι όλα αυτά τα ιερά πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, ο προφήτης Ηλίας, που τα έχουμε μέσα στην εκκλησία και μάλιστα... Βέβαια, ο προφήτης Ηλίας είναι μεγάλος, είναι γιορτή μεγάλη. Κατά τη γιορτή της μεταμόρφωσης βλέπουμε ο προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας. Και ο Μωυσής, 13ο αιώνα π.Χ. βέβαια. Πρόσωπα τα οποία μπορεί να ήταν όπως ο Ιώβ, ένα πρόσωπο που το ακούμε και τη Μεγάλη Εβδομάδα, τη Μεγάλη Παρασκευή, πολύ πλούσιο. Ο Ιώβ, βέβαια. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν η πίστη του και δεν λογάριασε ούτε την οικογένειά του όταν τα στερήθηκε. Άρα η Παλαιά Διαθήκη έχει Αγίους, να το πούμε αυτό. Γιατί... προφήτες, μάρτυρες της Παλαιάς Διαθήκης. Επίσης, τώρα στο δεύτερο ερώτημα, ως προς τα παιδιά. Στα παιδιά σήμερα μιλάτε για τους Αγίους. Γοητεύονται από τους Αγίους. Τι τους αρέσει κυρίως η ζωή? Πάρα πολύ γοητεύονται από τους τελευταίους σύγχρονους Αγίους, τον Άγιο Ιάκωβο, από τον πάρα πολύ τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, που δεν είναι τόσο πολύ γνωστός στα παιδιά. Το ότι είναι και αυτοί σαν παιδιά, δηλαδή με πολύ αγάπη πλησίαζαν τους ανθρώπους. Στην κατάσταση που βρίσκονταν, δεν ήθελαν να φτάσουν υψηλά για να τους συναντήσουν. Τα χαρίσματα τους που είχαν, που μίλησαν για διάφορα γεγονότα που θα συμβούν, αυτά γοητεύουν τα παιδιά. Αυτά αρέσουν στα παιδιά. Φαντάζομαι ότι είναι σύγχρονοι, πέθαναν πριν λίγα χρόνια, και αυτό φαντάζομαι. Και το άλλο βλέπουμε ότι και στα σχολεία εξακολουθούν, δόξα τω Θεώ, να υπάρχουν εικόνες και Αγίων και του Κυρίου μας, της Παναγίας. Οπότε υπάρχουν εικόνες, οπότε δηλαδή... κάτι προσιτό και στα μάτια των παιδιών. Η προσευχή, όλα αυτά υπάρχουν και πρέπει να τα διαφυλάξουμε να γίνονται. Γιατί θυμάμαι παράδειγμα, όταν πρωτοπήγα σε ένα σχολείο ως διευθυντής, είχα βρει μια εικόνα πεταμένη κάπου, την οποία την πήρα βέβαια και την, ήταν πολύ ευλογία, πολύ ευλογία. Και πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα διαφυλάξουμε, γιατί τα παιδιά είναι ευαίσθητα και θέλουν να στηριχτούν κάπου. Θέλουν να ξεφύγουν από το τηλέφωνο, από την εξάρτηση, από το ίντερνετ. Και οι Άγιοι έχουν τους τρόπους τους. Μάλιστα. Πατέρα Κωνσταντίνε, μιλάμε πολλές φορές, ήταν εγκρατείς οι Άγιοι. Ήταν αυτάρκης. Πολλοί ήταν φτωχοί. Αν και κοινωνικά μπορεί να είναι τα πλούσια, αλλά είχαν την ολιγάρκεια στη ζωή τους. Αυτά σήμερα σε εμάς πώς μεταφράζονται? Τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε μια τέτοια ζωή? Νομίζω το βασικότερο από όλα είναι να αγαπήσουμε τον Θεό. Να αγαπήσουμε τον Θεό. Δηλαδή η αγάπη μας προς τον Θεό θα μας δώσει αυτή τη δύναμη και τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα τα οποία μπορεί στην εποχή μας να φαίνονται πολλές φορές παράλογα, να φαίνονται υπερβολικά, να φαίνονται εξωπραγματικά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να τα ερμηνεύσει ο κάθε άνθρωπος. Αλλά η αγάπη μας προς τον Θεό είναι εκείνη που πραγματικά ξεπερνάει έτσι αυτές τις μικρότητες και οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να είναι. Ναι. Και γι' αυτό και πάντοτε οι Άγιοι είχαν αυτή την ανιδιοτελής αγάπη, αυτή την θυσιαστική αγάπη, που πάντοτε, ας πούμε, δεν κοίταζαν τον εαυτό τους για να κάνουν κάτι, αλλά θυσιαζόντουσαν για τον αδερφό τους και για όλους τους άλλους, και έτσι προχωρούσαν. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς σήμερα, πιστεύετε? Δηλαδή, πρώτα να αγαπήσουμε το Θεό και αυτό να μεταφραστεί. Ναι, νομίζω ότι η αγάπη προς το Θεό είναι εκείνη που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε πολλά πράγματα από τον εαυτό μας
και να μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα προς το Θεό που θα μας βοηθούσουν πραγματικά, να μπορέσουμε να μην έχουμε απαιτήσεις κατά κάποιο τρόπο είτε από τον εαυτό μας είτε από τους άλλους. Η διάκριση, επειδή είπατε, ο κάθε άνθρωπος μπορεί, πολλές φορές είπε ο Χριστός, την πίστη που βρήκε στον εκατόνταρχο, mm-hmm. στον ιδωλολάτρη, ναι. δεν τη βρήκε σε όλο τον ναι. Ισραήλ. Ναι, ναι. Αυτό γιατί συμβαίνει στην καρδιά μας, πολλές φορές ναι. ζούσανε μέσα εκεί που ήταν ναι. η αλήθεια. Σίγουρα η προϋπόθεση για να αγαπήσει κανείς τον Θεό είναι να τον πιστέψει. Ναι. Αν δεν υπάρχει προϋπόθεση αυτή να πιστέψουμε στον Θεό, πώς θα τον αγαπήσουμε. Ναι, ενώ ήταν εκατόνταρχος, ιδωλολάτρης, μάλλον ναι. τον κατάλαβε, τον πίστεψε. Ναι, ναι, ναι. Το γεγονός αναφέρουμε τον υπηρέτη. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό αυτό το ότι ο Θεός γνωρίζει. Είναι καρδιογνώστης και γνωρίζει την καρδιά του κάθε ανθρώπου και βλέπει και ανάλογα ενεργεί η χάρη του Θεού. Ανάλογα με τις προϋποθέσεις, με την διάθεση που έχει ο κάθε άνθρωπος, ενεργεί και η χάρη του Θεού. Και νομίζω ότι ο Θεός πάντοτε προσφέρεται, πάντοτε δίδεται στους ανθρώπους και αρκεί να υπάρχει αυτή η θέληση, η διάθεση δηλαδή από εμάς. Ναι. Γιατί αυτό που είναι γεγονός ότι ο Θεός σέβεται την ελευθερία του κάθε ανθρώπου. Α, την ελευθερία του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή, δηλαδή όπου και να βαπτιστεί, έχει μια ελευθερία ακριβώς. που μπορεί να πει δεν είναι τη θέλει. Είναι πολύ όμορφο αυτό ότι για να ακολουθείς κανείς τον Χριστό δεν μας το επέβαλε κανένας, αλλά το ήθελαν πραγματικά. Ναι. Και γι' αυτό λέγει το Ευαγγέλιο: «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Απάντησα ναι, ναι, ναι. στον εαυτόν και αρά τον σταυρόν αυτό και ακολουθεί τον». Και είναι πολύ όμορφο αυτό το ότι υπάρχει μέσα στην Εκκλησία αυτή η ελευθερία. Ναι. Όντως οι Άγιοι ήταν άνθρωποι ελεύθεροι και θα λέγαμε ότι ήταν άνθρωποι ισορροπημένοι. Α, ισορροπημένοι, ναι. ελεύθεροι και ισορροπημένοι. Ναι. Ήξεραν τι ήθελαν. Ήξεραν πραγματικά τι ήθελαν και ήταν άνθρωποι πραγματικά ισορροπημένοι. Ενώ αν δούμε ανθρώπους που είναι μακριά από τον Θεό, δεν έχουν αυτή την ισορροπία. Υπάρχει, δηλαδή, υπάρχουν πολλά θέματα και προβλήματα στους ανθρώπους που είναι απομακρυσμένοι από τη χάρη του Θεού. Ναι, αυτό το πολύ σημαντικό, είναι βαριά κουβέντα που λέτε. Ναι. Κύριε Φουκαδάκη, υπάρχει ένα βιβλίο που έχει λόγους του Αγίου Πορφυρίου, ναι. που είναι σύγχρονος και το γνώρισαν πολύ και από κοντά. Να μας πείτε κάτι από εκεί για να δούμε τη σκέψη του, το βίωμα και τι θα πει Άγιο σήμερα. Καθυμάστε κάτι για τα παιδιά, για την οικογένεια, για την εργασία. Το βασικό είναι ότι όσοι τον επισκέπτονταν, όπως είπαμε, έφευγαν αλλαγμένοι. Mm. Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό, όταν τον είχαν επισκεφτεί κάποιοι γνωστοί και η σύζυγος ήταν άρρωστη, ναι. σοβαρά άρρωστη. Ναι, ναι, ναι. Και πήγε με τα παιδιά, με τον άντρα της, τον κύριο Πάνο, πήγαν μαζί στο Μίλεση και στράφηκε στο σύζυγο και του είπε να φροντίσεις εσύ από εδώ και πέρα τα παιδιά. Α. Δηλαδή έβλεπε ότι θα φύγει. Α, μάλιστα. Δηλαδή, ήξερε το τι θα συμβεί και αναλόγως έλεγε κάτι ή δεν έλεγε. Επίσης έβλεπε αυτό που είπε και ο πατέρας Κωνσταντίνος. Να σας διακόψω λίγο. Ναι, δεν ναι. του είπε αυτό που θα ήθελε να ακούσει μάλλον. Όλα θα πάνε καλά. Ναι, ναι. Του είπε κάτι πολύ πρακτικό και πολύ ρεαλιστικό στη ζωή. Από εδώ και πέρα. Όπως μου είπε, συνέβη ναι. πράγματι αυτό. Προετοιμάστηκε. Μάλιστα. Και η σύζυγός του είχε προετοιμαστεί και ο ίδιος. Δηλαδή οι Άγιοι λένε την αλήθεια. Δεν λένε πράγματα ούτε για να μας κολακέψουν, ούτε για να μας στηρίξουν ψεύτικα. Είναι αληθινοί. Και γι' αυτό βλέπουμε σε άλλη περίπτωση να τους επισκέπτονται ή τον Άγιο Πορφύριο, για παράδειγμα, παιδιά τα οποία ήταν ντυμένα με έναν αρχικό τρόπο. Ναι. Και όμως αυτό ο Άγιος Πορφύριος έβλεπε την καρδιά τους. Και είπε ότι η διάκριση που λέμε μεγάλη κουβέντα. Ναι. Δεν βρήκα πιο καθαρές καρδίες από τις καρδίες αυτών των παιδιών. Που οι άλλοι τα είχαν αυτά τα παιδιά για παραπέταγμα. Όμως, το γνωστό περιστατικό με τον Νίκο Ανοχής που μπήκε στην Ανίκο ναι, ναι, στο κέντρο ναι, και αυτό. Και όπως είπατε, τελικά, είναι ελεύθεροι και ισορροπημένοι Άγιοι. Ναι. Και άλλαξαν τελικά τα κορίτσια που πήγε εκεί για να αγιάσει. Λένε ότι, ότι άλλαξαν, πήγαιναν μετά στο ναό της Πολυκλινικής και έτσι άλλαξε η ζωή τους. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτό ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να πλησιάσει ο άνθρωπος στο Θεό. Δηλαδή, άλλος μπορεί να πλησιάσει μέσα από την ασθένεια. Σωστά, επειδή υπάρχει ελευθερία, ο καθένας δεν ξέρουμε πώς θα πάει κοντά του. Γι' αυτό έλεγε ο ίδιος ο Άγιος Πορφύριος ότι υπάρχουν δύο δρόμοι προς το Θεό. Είναι ο ένας δρόμος αυτός των ασκητών που έδωσαν αίμα, έχησαν αίμα για να λάβουν πνεύμα. Ναι. Έκανε δηλαδή μια πολύ σκληρή ζωή, όπως και ο Άγιος Πορφύριος στο Άγιο Όρος τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Και άλλοι που πήγαν πιο απαλά κοντά στο Θεό, μέσα από την Εκκλησία, μέσα από τα τροπάρια της Εκκλησίας μας, τα μυστήριά της, έτσι με πιο απαλό
και απλό τρόπο και όμως έφτασαν και κοντά στο Θεό και ορισμένοι έφτασαν και στην Αγιότητα. Να πούμε λίγο, πατέρα Κωνσταντίνε, αυτή τη φράση που είναι σημαντική, τα Άγια της Αγίας, να γίνουμε Άγιοι, όχι ότι είναι μια τετελεσμένη κατάσταση, γιατί το τετελεσμένο αποτελεί και ένα ηθικό περιεχόμενο, πολύ βαρύ, καλούμεθα να γίνουμε. Ακριβώς. Και ότι πόσα πρόσωπα, ότι πάντες μπορούν να γίνουν Άγιοι. Ναι, είπαμε. Να μας το πείτε, γιατί είναι νομίζω που πρέπει να το προσέξουμε. Προηγουμένως, ότι ο κάθε άνθρωπος ο οποίος είναι βαφτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος, έχει τη δυνατότητα αυτή της αγιότητας, δηλαδή να γίνει ένα με τον Θεό, να χαριτωθεί και να ενωθεί με τον Θεό. Και αυτός είναι ένας αγώνας που καλούμαστε όλοι να κάνουμε, που δεν είναι εύκολο πάντοτε αυτός ο αγώνας, γιατί υπάρχουν και οι πειρασμοί, υπάρχουν και δυσκολίες, υπάρχουν όπως είπαμε τα πάθη μας, που μας δυσκολεύουν σε αυτόν τον αγώνα. Αλλά νομίζω όταν κανείς έχει, όπως είπαμε, την αγάπη αυτή προς το Θεό και αγωνίζεται και είναι μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, η χάρη του Θεού τον βοηθάει να μπορέσει να την αντιμετωπίσει. Και είναι πολύ σημαντικό ότι όταν κανείς μελετάει και τα συναξάρια των Αγίων, τους βίους δηλαδή των Αγίων, μας βοηθούν πάρα πάρα πολύ να δούμε κι εμείς πώς θα ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο και πώς θα ξεπεράσουμε τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, τα εμπόδια και όλα αυτά τα οποία καθημερινώς ο κάθε άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει. Για το πρακτικό κομμάτι να πω, επειδή να πούμε ότι συναξάρια είναι ο βίος ενός Αγίου, πού μπορούμε να βρούμε συναξάρια για να γνωρίσουμε βίος Αγίου? Μπορεί ο κάθε άνθρωπος να προμηθευτεί από είτε το βιβλιοπωλείο της Αρχιεπισκοπής μας ή από κάποιο εκκλησιαστικό βιβλιοπωλείο. Μπορεί να προμηθευτεί τους συναξαριστές. Όπου μπορεί να παρακολουθεί εκεί τη ζωή ενός Αγίου, μιας παλιάς εποχής. Ναι. Σημερινών Αγίων που γίναν πριν από ένα χρόνο Άγιο κατατάχθηκαν. Ναι. Και τέτοιο πρόσωπο βρίσκουμε. Βεβαίως. Ναι. Υπάρχουν. Και οι σύγχρονοι Άγιοι έχουν γραφτεί και μικρά βιβλία. Δηλαδή, για τους σύγχρονους Άγιους. Μάλιστα, σημαντικό αυτό. Αλλά σας είπα, ένας πολύ εξαιρετικός συναξαριστής, τον οποίο τον έχουμε και εμείς στην ενορία μας, είναι αυτός της Σιμωνόπετρας, που είναι, θεωρώ, από τους καλύτερους συναξαριστές, που μπορεί κανείς καθημερινώς να τον μελετάει, να τον διαβάζει. Α, μάλιστα. Που γράφει αναλυτικά τον κάθε Άγιο και πραγματικά έχει πολλά να ωφεληθεί και να πάρει μέσα από αυτό το. Μάλιστα. Και νομίζω με αυτό να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ήταν πολύ κατατοπιστικά και πρακτικά όσα μας είπατε και ότι τα παιδιά αγαπούν πάρα πολύ τους Αγίους, αλλά και το πρακτικό κομμάτι. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρίως για το βιωματικό στοιχείο. Κύριε Φουκαδάκη, θερμές ευχαριστίες που είστε κοντά μας. Σας ευχαριστώ. Εκπαιδευτικός θεολόγος, συγγραφέας. Πατέρα Κωνσταντίνε, θερμές ευχαριστίες για όλα όσα μας είπατε. Εμείς ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για τους Αγίους σήμερα, Άγιοι Πάντες, οι Άγιοι σήμερα, οι Εγκρήτοι Άγιοι. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς, την Κρήτη TV. Και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.